Μια πρωτότυπη ιδέα είχε ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης Δαλακάκης στο αν θα έπρεπε τα σχολεία στο Δήμο Δοξάτου να λειτουργήσουν το πρωί της Τετάρτης λόγω της έντονης κακοκαιρίας και της χιονόπτωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Δοξάτου έθεσε ένα μικρό δημοψήφισμα από το ίντερνετ και πιο συγκεκριμένα σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ρωτώντας τους πολίτες στο αν πρέπει τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά, αναφέροντας τα εξής. Τα σχολεία μας είναι καθαρά, αλλά έχουν κρατήσει πολλά νερά και αύριο οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μείον 13 βαθμούς. Ας αποφασίσουμε δημοκρατικά. Λοιπόν, να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο Τετάρτη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε εργαλεία δημοκρατίας. Ένας αιρετός φυσικά έχει πάνω του τις εξουσίες τις οποίες τον εμπιστεύονται οι πολίτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βρίσκεται κλεισμένος μέσα σε τέσσερις στίχους χωρίς να έχει καμία επικοινωνία. Για να πούμε όλη την αλήθεια, αυτό που έγινε το εξής. Στην συγκεκριμένη μέρα πέρασα από όλα τα σχολεία. Τα σχολεία ήταν καθαρά, είχαν κρατήσει βέβαια πάρα πολλά νερά και η μετρολογική υπηρεσία έδειχνε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είχαμε θερμοκρασίες οι οποίες ήταν μείον 11, μείον 12, μείον 13 στην περιοχή μας. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανα ήταν να διεξάγω αυτή τη δημοσκόπηση, το δημοψήφισμα αν θέλετε μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκεί δημοκρατικά οι πολίτες να μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Υπηρίσκησαν φυσικά, όπως είναι και αναμενόμενο, το να κλείσουν τα σχολεία. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία ήταν μεγάλη, με σχεδόν 800 άτομα να δίνουν την ψήφο τους. Σημασία έχει ότι θα πρέπει να γίνονται ασκήσεις δημοκρατίας, θα πρέπει ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να κρίνει ο ίδιος και να αποφασίζει για το μέλλον του. Και θεωρώ ότι μια καλή τροποποίηση μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφού την εξετάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, θα ήταν να ιδρύσει πιο εκτεταμένη και πιο, αν θέλετε, σοβαρή συμμετοχή, να δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα στον πολίτη να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων.